ξεκινήσουμε, ο. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Τι γίνεσαι. Καλά. Πριν 30 χρόνια γνωριστήκαμε στις Ανασκαφές. Ναι, στις τώρα πάλι στις Ανασκαφές, ναι, σε βρίσκω. Ναι. Άρχισα από το 28. Σε όλη την Κύπρο έκαμε Ανασκαφές. Σε όλη την Κύπρο. Και καταλήξατε εδώ στο Μαρόνι. Καταλήξαμε εδώ στο Μαρόνι. Η τελευταία τώρα Ανασκαφή που κάνουμε είναι το Μαρόνι. Με μια Αμερικανική αποστολή, ναι. Αμερικανική αποστολή, ναι. Μάλιστα. Είναι του Πανεπιστημίου του Σισινάτη. Ο καθηγητής μας τούτος που είναι μαζί μας. Εσύ γεννήθηκες το 1904, από ναι, ό,τι μου είπες. Ναι, 1904 γεννήθηκα 4 Μαΐου. Είμαι 85 χρονών. Είσαι 85 χρονών, ναι, και έχεις το ίδιο μεράκι για τις Ανασκαφές όπως τότε. Έχω το ίδιο μεράκι και τις ίδιες δυνάμεις σαν να ήμουν όταν ήμουν 25 χρονών. Μπράβο, κύριε Σημείο. Ναι, δεν νιώθω, δηλαδή, η εξάντληση δηλαδή, στις Ανασκαφές. Και άμα βλέπεις τούτα όλα τα πράγματα που αγαπάς, ναι, είσαι πιο ζωντανός. Ναι, πιο ζωντανός. Ναι, έχω παραπάνω μεράκι. Μάλιστα. Και σήμερα που σαν έσκαφτα εδώ, ήβρα το ωραίο το πράγμα που είναι πολύ σπουδαίο για τη χρονολογία. Τούτον είναι ένα πολύ φτανό αγκιό που είναι πολύ σπουδαίο. Είναι τα λεγόμενα Bay Greek. Αυτό το πράγμα χρονολογείται. Θα χαρεί ο καθηγητής όταν το δει το πράγμα. Μπορείς και την βρίσκεις τη χρονολογία, ναι. Ναι, ναι. Είναι... που το μικρό κομματάκι. Αυτό το χρονολογείται 1200 χρόνια πριν τον Χριστό. Αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς η χρονολογία του. Σπουδαίο. Ακριβώς η χρονολογία του. Είχα σου υποσχεθεί ότι να γράψω έναν έργο βασισμένο στη ζωή σου για να το δείξουμε, ναι, στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Ενέτοιμο τώρα το έργο. Ναι. Το έργο είναι ενέτοιμο. Με μερικές αλλαγές, βέβαια, αν είναι ακριβώς όπως μας τα είπες, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Ναι, γίνεται, ναι, ναι, μια προσαρμογή για την τηλεόραση, διασκευή, το λέμε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο σου που κάνεις. Να με κάνεις διάσημο. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Πριν όμως που δεν σε ανασκαφές, έκαμες μια άλλη δουλειά. Ναι, η πρώτη μου δουλειά που έκανα ήμουν κομοδρόμος. Φαίνεται πως είναι της τύχης μου να δουλεύω για το πίσω Νικολίν. Τη μια είναι τα χωράφια του, την άλλη είναι τα αλακάθια του. Δεν το χωνέψεις ακόμα κοινό που σώκαμε, α. Γιατί να το χωνέψω ποτέ μου. Ήταν που του έκαμε και βάλει τον αρφόν του που δούλευκα στον καφένιν του τη νύχτα να με θιώξει. Έτρωα του τίποτες ώρες που το μεροκάματον που μου έτια. Όχι γε μου, έτρωε μου πάνω του. Γιατί είχε και δεύτερη δουλειά και δεν μπορεί να σε εκμεταλλεύεται όπως έθελε. Κατάλαβες. Μίση μου εξενύχτουν και το πρωί στη δουλειά ήμουν όπως τον τσιμισμένο λάλη. 9:30 το πολύ είναι σκόλαν από τον καφένιν, είναι εξενύχτην τούτο. Λόγια και αφορμένες, εδώ έπαιδεσαι του σερκού του. Έχει δίκιο να μας τελειεκλείς. Αμα και εγώ, άφηκα του και τα χωράφια και έφυγα. Εδώ που το πέρα χορκό. Δεν ήξερα καλά να πέγουμε τα μέσα. Αλλά μπορώ, ήταν είσαι ο Πετρίς εκρόστηκε τα φούδους έτσι. Αφού χρωστά του λόγω τον καφενέ, φουάτε το. Εμέ μου φύγε. Δεν ήταν είσαι καταφέρεντα εσύ τρόπο. Κάτι άτιμο δουλειές του Καμέλα Λούση, δεν ήξερα ακριβώς. Ξέρω εγώ, μου. Πριν χρόνια είχα συσυνεταιρικά τον καφενέ.
Αλλά με έναν καλή δεν έφερουσα. Σαν το σκύλο και τον κάτω. Να φάει ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Πετρίς καταλάβαινε ότι ήθελε να βρει ευκαιρία για να τον κλέψει. Και είχε και την νύφη του να γυρίζει όλο τον χορκό και να τον κατηγορά. Ότι κακόν πελάν τον ύβρασε μες τα πόδια τους. Σε ποιον αφήνει που να μην τον κατηγορήσει εκείνη η σουρκούνα Ιαννού. Όχι τις φιλενάδες τις κατηγοράδες πίσω από τη ράση της. Και βάλει σου ξουλιά στη μια για την άλλη για να τις κάνει να τσακώνονται ένα μεταξύ τους. Η μάνα μου 2 χρόνια είναι μιλιέτου με την καλύτερη της φιλενάδες εξαιτίας της. Έχεις δίκιο και. Έβαλε λόγια της γενέκας μου για μια φιλενάδα της. Αμα, ήλε, πού είναι και σηκώνει τα τούτα. Ουουουι, ευτή σε κόψε σκέση. Έναν του πρέπου μου λαλή περικλή. Πλάσματα που κάθονται και κατηγορούν τους φίλους τους πίσω από τη ράση τους. Όχι, όχι. Αύριο μπορεί να μου το κάνει και εμέναν τούτο. Όχι, καλύτερα έτσι παρέα, ναι, θέλω. Εσύ δίζω, η κυρία Λευκού. Εσύ είναι ναρκόντισσα με τα ούλα της. Ναι, σωστά που λαλείς. Και είμαι πολλά τυχερός. Και η γενέκα σου είναι τυχερή, μάστρο περίπτει. Έπαιρνε τον καλύτερο άνθρωπο του χορκού. Δεν θα το ξιάσω ποτέ μου πως μόλις έμεινα δίχως δουλειά, μη είπες μου να έρθω κοντά σου. Έτσι έκαμα τίποτα το σπουδαίο γύρο. Εγριάζομουν ακόμα 2 σέρκα μέσα στο κομοδρομίο. Καλώς τη Σταυρούλα. Καλώς τη Σταυρούλα. Γεια σου, Σταυρούλα. Έκαμε τσιπόπιτα τη μάνα μας, διότι και φέρασα και σαν φίλοι. Καλά έκαμε. Μάστρε. Άντε κοπέγια, να πλάσουμε και να ευχαριστώ πολλά. Ευχαριστώ, Σταυρούλα. Έλα, μας πιέσου. Να μας πασίνει, γιατί σου ρε, όχι. Εν εντύπωτε, Μάστρε. Εμάς τελειώσες την ιστορία με τον Πετρί και τον Νικολή. Α, ναι. Λοιπόν, τελικά, συμφωνήσαν ότι είναι καμιά συγχωρκοαλικό τους. Ότι έπρεπε να πιάσει τον καφενέ για ο ένας, για ο άλλος. Ευτής ο Νικολής άλλαξε χαβά και πιάσαν τον τα χουβαρταλίκια. Και είπε του αφού του ότι με τα χαράς μπορεί να του δώσει το μερτικό του στον καφενέ, γιατί εκείνος είχε χωράφια και μπορούσε να ζήσει. Και αν δεν μπορεί να τον πληρώσει, πειράζει αν του το εχρώστα. Ο Πετρής ευτής κατάλαβε ότι ήθελε να του στήσει κλαπ. Άμα ήταν που να κάνει, στο τέλος συμφώνησε. Και έτσι λίγο-λίγο μαζί με τους τόπους έφτασε να του μπροστά ούλον τον καφένε. Κύριε Λέησον, τούτος είναι άξιος να βάζει το βυζίν της μάνας του εδώ. Ένια σου και είχαν την ολόκληρη την κοζιακάρη. Επέθανε που τον καμόν της για το όνομα που βγάλει ο γιος της μέσα στο χορκό. Και τι θέμερο ακόμα, ο Πισονικολής με τον Άμι. Μα γιατί μόνο τον αρφόν του που αδίκησε. Κι είναι όλα τα χτήματα, είναι άλλο τα κάνει. Είναι που τους στοχούς που τε χρωστούσαν. Εκκληρονόμησε 2 γραφούδια από τον τζίριν του και ύστερης άρκεψε να λαχτοπατά τον κόσμο μέσα στο λαιμό για να τα απολύνει. Ευχαριστούμε σου πολλά, κορί μου. Είναι του θαύμα. Γεια στα σέρκα της μάνας σου που την έκαμε. Αύριο να σας κεράσω εγώ. Γιατί ρε, γιορτάζεις. Ναι, κλείω τα κόσια δικαιού. Να ζήσεις. Να ζήσεις, Σημειώ. Ευχαριστώ. Να ζήσεις, Σημειώ. Ευχαριστώ, Σταυρούλα. Ακούσα από σημειά σου αρφή πολλά όμορφη. Ναι, η Αυγούστα μας, η δεύτερη. Έχετε τώρα πολλά κρυζιά δηλαδή. Μα πόσες έχετε ρε. 3. Πιο πριν που μέναν και μια νύστα. Η Κρυσταλλού μας είναι μόνο 15 χρονών. Αλλά νομίζω πως ένα γεννήσιο είναι πολλά όμορφη άμα μεγαλώσει. Ο Κύβης μου τα λέει. Ευτυχώς που την ανοσκιά δεν πιάνε την ούλη ο γιος μας για να βρούμε γαμπρούς. Μα είναι έτσι κακός ο Κύβης. Όχι, ποτέ. Εχωρά τα γης. Τούτος είναι ο τρόπος του να δείχνει την αγάπη μου. Εσπουδαίος άνθρωπος ο γιος Ταβής. Δουλεύει για 2 ακόμα τώρα στα 60. Ακόμα μάχεσαι. Είναι μου εδώ, κρύχα ρε, άσε το. Έλα να μου τα νύχτα. Είναι η τσούρα μας η καθετιά, είναι άρκα. Που τα χωράφια στα περβόλια και που τα κτίσματα στα λαούνια. Η δουλειά ότι κι αν είναι η κοπέλια. Κι ας απαιτούμε το λόγι κι αύριο ο πίσω Νικολής ανταφωνάζει ότι δεν το τελειώσαμε το αλλά κάτι του. Ε, φάσε μας, Περικλή. Όψε, θα πάω στο χορκό. Ένα μήνο να κοιμηθώ πάλι κοντά σας. Να δουλέψουμε παραπάνω να τελειώσουμε. Thank you.
ήρθε ένας χορκανός σου και φέρει ένα σχήμα μαντάτο. Δεν πάθε τίποτε κανένας δικός μου. Ο κύρις σου. Έπαιζε το λαό μου και τσέλισε. Πέθανε. Ο κύρις μου. Ο κύρις μου. Πρέπει να κάνεις κουράγιο, Σίμιο. Πέρασε το φαΐ σου, γε μου. Να μην ξέρω ψωμίσεις. Το φαΐ το μαϊρεμένο είναι καλύτερο. Πρωί στο και πιάνει την καρδιά σου. Ευχαριστώ, μάνα. Κανεί που σου να μάθει τόσο μες τους ίδιους. Γιατί στο κομμοδρομιό νομίζεις ή του δροσιά. Πέρασε μου το δάλι. Ο Γιαννής, ο Καμιλάρης. Στις χαιρετίσματα που τον μάστρε Περικλή. Και από τους φίλους σου. Α! Και από τη Σταυρούλη. Άισες πόνικες, μανά. Εγώ δεν έχω μάτι μπα στη Σταυρούλα. Το αρκάζονται σαν τις αφάες μου. Αν και έτσι να μένουν τα πράγματα, έχω πρόνο να δεζώ, γίνε τσίστρα για μένα. Σωστά που λαλείς, γι' αυτό. Σωστά. Αμά πως πάει γίνα ξένα η Θεοδόρα, εντάξει εδώ. Να με παντρευτείτε ποτέ σας αλόκουσα. Να μου γίνει. Έπεψε μπάλε προξενία ο Ιαννής. Έπεψε ο καημένος, έπεψε. Αναστενάζει κάθε φορά που ρέσει υπόξω από το σπίτι μας με τις καμήλες του. Αμα η αρφή σου εστίσε γυνάτη. Εν το θέλει μίχη μου γιατί είναι άνωστος. Είναι άνωστος είναι ο άνθρωπος. Εδώ είναι ένα κομμούζουρος που γυρίζει όλη μέρα μες τους ίδιους. Εγώ ήμουν της το. Κλωτσά την τύχη της. Κι αύριο είναι να τραβά τα μαλλιά της. Πόσον καιρό είναι να της πάρει υπομονή ο Γιάννης, α? Αύριο είναι να βρει και καμιάν άλλη και να την παντρευτεί. Θα αρκέται πως να μείνει σκάπουλο σε όλη του τη ζωή για τα μαύρα της τα μάτια. Υπορχέται. Αμέν τον αγαπάμε ανάγκη με το ζόρι. Και μου, να την πιάσεις αψά γεμάτα να τη συγκούσεις. Ακούσες, οι γενέτες θέλουν πολλές αγάπες. Εγώ αγαπώ τον κύριο σου που τον έπειρα, δεν δώκαμε ούτε και πήλε μου, δεν τον έξερα. Τις πρέπει να κάσαμε μια νομορφιά και περάσαμε ευτυχισμένοι γένια. Έτσι πρέπει να κάνω και αρπίζω αν δεν θέλει να μείνει στο ράφι. Πέθανε μου το φαΐ. Μόνο, εσύ μίλησε για το γεννή. Κάτι μου είπε. Και δεν τον παίρνεις τον ώρα. Δεν μου αρέσει. Εγώ τον άντρα μου θέλω τον... Τι δυο μου ζουρίν τα κοπελούθια να κάνουμε.
Άκουσε τώρα. Τούντες πελάρες λαρούντες μόνο ονειροπόλες. Εσύ είσαι 28 χρονών. Δεν πρέπει να σκεφτείς σοβαρά. Γιατί ο καιρός περνά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να θυκαλέουμε. Αύριο δεν θα σε θυκαλέει κανένας ούτε σένα. Ο Ιαννής είναι καλός άνθρωπος. Άξιος δουλευτής. Ευκάλιζε πόλικους παράς που τα γόγια με τις καμήλες του. Να σώσει η Βασίλισσα. Τσιμούζουροι, τσιμουζουρούες έχουν ζυγλίκα. Όχι σαν κοινούς τους όξινους που τα μαλλιά τους είναι όπως τάσερα και τα μάτια τους σαν τις γυαλέτες. Λοιπόν, είναι που λαλείς τώρα. Δεν ξέρω, Σημείο. Δεν ξέρω. Καλά. Σκέφτω τα καλά τα που σου είπα. Σκέφτω ακόμα για την Αυγούστα και την Κρυσταλλού. Και εμένα. Που καρτερούμε να παντρευτείς για να φτιάξουμε τη σειρά. Ζήα στα καλά και τα κακά της υπόθεσης. Θα βαρέσουν τα κακά, μεν τον πιάσεις το γυαλί. Είδε μη μένει αρκείς παραπάνω γιατί ένας θα τον αρπάξει άλλη. Καλό σημείο. Να το σκεφτώ. Γεια σου, Σταυρούλα. Σημαίο, να που κάμνεις. Ήρθα να λέσω το σιτάρι μου. Εγκάμποσες δρόμος που εδώ πέρα χορκονά. Γιατί λαλή είσαι με αμάθητος. Εξίασες πως τον καιρό που δούλευκα στο μάστρο Περικλή, που τον έκαμνα τον δρόμο 2 φορές την ημέρα. 2 μίλια να πάω και 2 να στραφώ. Αφού είναι έτσι καλό, γιατί είναι έφυγες να μας τωρείς. Εμείς δεν παίρνουμε μέρα που να είμαστε συναφέρουμε. Κι εγώ επιθύμησα σας τα βρούλα. Το πάντον εσένα και το γιορκί. Αγαπώ σας και τους κοιόσαν τα αδέρφια μου. Έχω πολλές δουλειές τώρα και πολλές ευθύνες. Δεν μπορώ να φεύγω κάθε λίγο που το κορκώ. Εδώ μάστρε, έφερα το σιτάρι. Αλέσουμε πρώτα τις δεσποσίνες. Εντάξει. Μαθαίνω τα νέα σας που τους χορκανούς που έρχονται στο δάλι. Για το Γιορκίν όμως δεν τα μάθες. Τώρα δουλεύει με τους Σουηδούς. Ποιους Σουηδούς? Ήρθαν οι δυο αρχαιολόγοι που τη Σουηδία να σκάψουν και πιάσαν τον επιστάτη. Κάποιοι για τον μάστρε Περικλή μου του διά σίγουρη δουλειά και καλό μεροκάμα του. Μα και μάλλον. Στις ανασκαφές με τους Σουηδούς να δουλεύει 3-4 μήνες το χρόνο. Τους άλλους πάλι να πιένει στο κομμοδρομιό. Και στις ανασκαφές διούν και καλό μεροκάμα. Τρεις, τέσσερις μήνες το χρόνο. Τι είναι άσχημη ιδέα, δηλαδή. Πάντα που σκέφτεσαι και μουρμουράς, Σημαίο. Θα πάω και εγώ στις ανασκαφές. Να μου λάτσεις. Πιάνουμε οι Σουηδοί. Πάντως θα ρωτήσεις. Αν θέλεις τώρα που να τελειώσουμε που δαμέ, να πάμε μαζί και πιο τσιμπάνω να βρούμε το γιορκί και να του πούμε να σε συστήσει. Ευχαριστώ σου πολλά, Σταύρο. Δεν θέλω να νομίζεις πως είναι δυνατόν ποτέ μου να σας ξεχάσω. Είσαστε οι καλύτεροι μου φίλοι. Ξέρω το, Σημαίο. Αγαπάς με και εσύ σαν τον αρφό σου, εμέ. Ναι, Σημαία. Σαν τον αρφό μου. Γιορκή,
Ρωμαίο. Ρωσιμαίο. Γεια σου, Γιώργη. Γεια. Τι τώρα σήμερα στις τράγκες στη Ζαπάν. Θέλει να το συστήσεις στους Σουηδούς για να δουλέψει και τούτος μαζί σας. Αλήθεια. Εγκαλή δουλειά θα πάνω. Εσύ είσαι ευχαριστημένος. Πολλά. Στη Σουηδία σπουδαία άνθρωποι. Μαθαίνει χίλια και πράγματα από λόγους σας. Έλα. Ο Μάστρο Περικλής έμαθε μας την τέχνη του, μα τσίλον είναι διαφορετικό. Να μην τα λέω να σου πω. Εσάς να σπουδάζεις επιστήμη. Κάθε φορά που βγάλουμε κάτι που μέσα στο χώμα, ας έγινε το πιο μητσίγκου ζούι. Και λέω μας πόσο χρόνο είναι και που πιάνε εποχή. Νομίζω πως φανερώνεται μαζί του και έναν κομμάτι που την ψυχή της Κύπρου. Είπα τους το προχτές και εμείναν και θορούσαν. Εννοείσα πως μου φύγαν τα πελά. Μα άξιπα, λαλή μου. Λαλή μου ένας, μόνον ένας Έλληνας θα μπορούσε να πει τέτοια ωραία κουβέντα. Πάντα, μιλούσαν εμάς. Και καλύτερα, να κοφακά η γλώσσα τους να μην πειράζει, πάλι καταλαβούμε τους. Πάμε να με συστήσεις και εμέναν καλό. Ελάτε. Νομίζω να μου αρέσει πολλά να δουλέψω μαζί σας. Έλα, προσέχετε λίγο. Ο κύριος Βεν και ο κύριος Έρη. Και τέλος σου ήρθε έτσι άξιπα τούτη ιδέα για μου. Δεν ξέρω, μάνα. Εδώ μόλις άκουσα για τις ανασκαφές, νιώσα ένα πράγμα μέσα στο μάσι μου σαν το φτεροκόπημα του πουλιού. Και μόλις επί άτσα με έτσι είδα τους που εσκάφτασαι και άκουσα τους που μιλούσα. Κατάλαβα πως είμαι κι εγώ πλασμένος για τον τη δουλειά. Πιστεύκετε το. Αν εμπόρια να αρκέψω κι εγώ να σκάφτω που γίνει την ώρα. Τι να μου βρίσκουμε το σκάψιμο. Διάφορα πράγματα. Κουζούθια, βάζους, αγάλματα, χρυσαφικά που γεννήκαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Ακόμα βρίσκουν και τάφους, και κλισές, και παλάθια. Λοιπόν, είναι να μου λαλείτε για την απόφαση μου. Είναι πολλά ωραία, Σημαίο. Να με πάρεις και εμένα καμιά φορά μαζί σου. Και το μεροκάματο. Έναν τόσο πολύ, όπως μας είπες πριν. 16 γρόσια την ημέρα. Αλλού πιάνω μισό σελήνη και είναι ευχαριστημένη. Και να πάει συνέχεια έτσι κάτω. Όχι. Μόνο 3-4 μήνες το χρόνο. Τους άλλους μήνες να κάνω τα χωράφια μας, όπως τώρα. Κι όσον καιρό είναι να λείπεις, γη μου. Κι όσον να δουλεύει και τα χωράφια μας. Μα δεν θέλει να είναι πολύ ο καιρός, μανά. Και λίγος να είναι. Κάνει για να γερήμω σου. Τα χωράφια θέλουν έναν πλάσμα από πανωθιών τους συνέχεια. Είσαι και ο Μακαρίδης ο κύρις σου άλλη δουλειά. Αν με περίσσεις ευκαιρίες ώρες την ημέρα για τη γη μας. Εσύ είναι να λείπεις 4 μήνες το χρόνο. Ποιος είναι να σταθεί στον τόπο σου. Ο Γιάννης. Δεν μου με θεωρείτε έτσι. Περίμενα να τελειώσετε την κουβέντα σας. Για να σας πω πως αποφάσισα να τον πάρω. Να πάει στο καλό σημείο. Αφού θέλεις τόσο πολλά να δουλέψεις τις ανασκαφές. Ο Γιάννης είναι να τα καταφέρει μια χαρά όσον καιρό είναι να λείπεις. Αφορμή να κατεβαίνει και λίγο που την Καμίλα να πνάζουν τα κόκκαλα του που κοντεύκουν να ξεβιδαθούσουν. Να πάεις να του πεις μανά πως έχουμε να τον παντρευτώ. Τις ευχές μου να έχεις, κόρη. Ευχαριστώ, μανά. Τις ευχές μου να έχεις. Μες τα δικά σου. Όλες καλέ. Ευχαριστώ σου, Θεοδόρα. Ευχαριστώ σου πολλά. Κι εγώ, αδερφέ μου. Κι εγώ. Δεν είναι τίποτα σημαίο. Τώρα είναι να μπούβρα.
Εσύ το βρήκες σημείο. Ναι. Και πού είναι οι πέτρες που έβγαλες από πάνω του. Μα ποιες πέτρες, κυρία Σβέ. Μα περιπέζεις με. Ούτε που τούντσι σαν πήλε, όχι να βγάλω πέτρες που πάνω του. Να με πελώς. Μπράβο, Σημαίο. Και ποιος σου είπε πως έτσι έπρεπε να κάνει. Κανένας. Εγκοντά στο νου. Και ο δικός σου ο νους σκόβει με το παραπάνω, Σημαίο. Έχεις ένστιχτο αρχαιολόγου. Είσαι ιδανικός για τις ανασκαφές. Γεια σου. Έμαθα πως γυρεύτηκες. Κι αν έδωσε γενέτσιες. Καλό μιανούμε. Ένα σήκαν πόσες χαρκανές που να θέλουν να έρθουν. Ακόμα και από τον ποταμό του κάμπου και από την Γαλινή. Κι ανθρώπους πολλούς. Πολλά ωραία. Να κουπάσετε αύριο να σας γράψω. Το μεροκάματο είναι 3 σελήνια για τους εργάτες και 2 για τις εργάτριες. Εσύ είσαι που τα μέσα στο Λιμνίτι. Ναι. Και πώς είσαι αλλού. Ελένη. Με ένα σημαίο. Έχω ευχαρίστηση. Φεύγω τώρα, να έρθω αύριο να πιάσω τη δουλειά. Γεια σας. Ωραία, στο καλό, καρτερούμε σε. Ξέρουμε που να δουλέψεις μαζί μας. Να σου αρέσει. Σίγουρα να μου αρέσει, Σημείο. Αύριο, γεια. Γεια σου. Ευαρέθηκα να γεμώνω 5 μέρες στη σίκλα μου με τα χώματα. Θέλω να σκάφτω κι εγώ σαν εσένα. Έναν εύκολη δουλειά, λέει. Άμα μου λήξεις, έλα τη μάθω. Καλά. Έλα. Πιάσε το γασμονάκι. Πιάσε το μπουκάλι. Που πάνω, σιγά σιγά. Έτσι, το χώμα φεύγει με το μπουκάλι. Άρχισε μου το χώμα εμένα. Σημείο είναι που κάνουν και με πελάνες. Ναι, επελάνα πάνω σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Ξαπόλαβες να μου κάθεται ψυχή μου. Είναι επιφέρεις που μένα. Ένα φίλι. Τίποτες άλλο. Απέ μου επελάνες. Ναι. Κι όμως δούσει. Είχες δίκιο. Αντεού σου καλό. Συμπάθαμε, θα το ξανακάμω. Είσαι τέτοια χαλάρος. Είπα σου, θα το ξανακάμω, συμπάθαμε. Μα είσαι πολύ όμορφη, δεν άντεξα. Καλό, πρέπει να μην αντέξεις στο τέλος, Ρωμανέ. Έτσι που με πρόσβαλες να το καταλάβεις. Ή πως σου ένα λόγιο σε απαραίτησες. Ποιος ήταν να μας δει 4 μέτρα κάτω από τη γυνά. Μα εγώ αγαπώ σε. Έκαμες μεσόνι και μαμούρινο, για αγαπάς με. Να δει το τσαπί σου, να και τη σίγκλα σου, να την γεμονείς μόνος σου. Εγώ φεύγω. Έθελα να δουλεύω πιο μαζί σου. Ελένη, Ελένη. Thank you.
ώστε να έχουμε καλύτερη σοφιά φέτοια, μπρε. Όχι καλύτερη. Σχεδόν διπλάσια από τις άλλες λόγιες. Αφού και ο ίδιος θωρώ τα σιτάρκα που ψηλώνουν και γεμώνουν μέρα με την ημέρα, δεν το πιστεύω, παραδέχεσαι το. Σαν που να γίνει και κανένα θάμα. Το θάμα έκαμε στο εσύ, Γιάννη. Με την αγάπη σου και την προκοπή σου. Δεν έκαμα και τίποτε σπουδαίο. Και παραπάνω δουλειά έγινε και από την βροχή. Είναι αλήθεια, ο πλάστης μου πέτει είναι τσιγκουνευτή τα νερά. Αλλά δεν ήσουν και εσύ, δεν είσαι να μπορέσω να πάω στις ανασκαφές. Ήβρετε κάμποσα αρχαία και κάτω στο βουνί. Ήβραμε. Σε κάθε φορά που βρίσκουμε κάτι, νομίζω πως ξαναγεννιούμε. Την άλλη εβδομάδα να συνεχίσουμε αλλού. Με το καλό. Και για τα χωράφια μεν εσείς καμιά νένια. Εγώ είμαι δάμε. Ευχαριστώ σου πολλά. Ελπίζω να μην γίνουν αιτία να κόψει πίσω η δουλειά σου. Όχι. Έτσι κι αλλιώς αρκέψαν τα κεσάρκια. Εσύ φέρουν πιον οι καμήλες για τις μεταφορές τώρα που έφυγαν τα αυτοκίνητα. Λίγο, δεν να σταματήσουν τέτοια. Λαλείς. Κατά τι είπαμε. Ήντα να κάνουμε. Η πρόοδος θωρείς. Δεν να τις πάμε εμείς κόντρα. Τι να μου λαρκάζεις για ύστερα. Σκέφτομαι πριν να σκαρτέψει τέλεια η δουλειά να πουλήσω τις καμήλες και να αγοράσω λίγη γη. Έχω και κάτι παρά στην πάντα. Και ο τρία χώρα φούχια πιάνω. Αρέσει και μου πάντα του τη δουλειά σημείο, αμά. Τώρα που την έπραξα κιόλας, αγάπησα την παραπάνω. Νομίζω να τα καταφέρω. Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις. Ο άξιος άνθρωπος ό,τι πιάσει στα χέρια του κάνει το πέλα. Ενάρτη, κορία, ωστά ενάρτη. Εν να βγάλεις τα μάτια σου, θωρε, που γίνει το παραθύρι. Εμένα η αρφή σου έμπιστευκο να μου κάνει έτσι χάρη τότε που ήταν να έρθω να τη γυρέψω. Να μου πάσεις πάλι με την αρφή της. Εγώ τίποτε δεν έπαθα. Εν ξέρω εσού. Σου ρεξίζει. Γιατί, έναν τροπή να κάνεις κοπελούθια με τη γυναίκα σου. Ρουβάντο να είμαι έτσι όμορφη. Παπέ μου ενέθισες που τα τώρα. Ναι. Άμα σε θωρώ, εγώ με δυο. Ω, εμάνα μου, κάτι έπαθε τούτο σήμερα. Στον ουρανό σε γύρω και τεστική σε ήλωνη αυτή μου, αμπρέ. Και εγώ εφάνηκα πολλά τυχερό σημείο. Περνούμε τα πολλά καλά. Ξέρω το πως σε έτσι περιστάσεις τα κοπέλια έρχονται με τους γονιούς τους. Αλλά επειδή η δική μου είναι πεθαμένη, έφερα τον μάστερ περίπου. Τώρα ήβρες μάνα που τες καλύτερες εσύ, άμπρε. Περίμενε να την ειδητήσει πρώτα, Γιάννη. Ω, ψιλονοήματα. Ήντα τώρα, ήντα ύστερα. Είναι για να την ειδητήσει που είχε. Για να κάνει περίπατον. Έχει δίκιο, ρο Γιάννης. Λοιπόν, κυρία Χριστίνα. Ζητούμε σου την Αυγούστα. Ε, καλό! Κοντός ψαλμός, αλληλούια! Να ησυχάσει δηλαδή και ο Χρήστος που την ημέρα του γάμου μας που είχε την Αυγούστα επέλανε κάθε αυτόν πάνω της. Σας ζήσετε, κόρη. Σας ζήσετε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ζήσω. Ευχαριστώ. Ό,τι ποθείτε.
Να ζήσετε, κόρη μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ σου που να είμαστε περίπου. Έλα, μάστε περίπου. Κάτσε. Ευχαριστώ. Να μαζί ζήσουν και να μου προσέχεις τον καμπρό μου. Να μην σου τον αρτηρήσει ο πίσω ο Νικολής. Αφήστε το χέρι μου τον Νικολή. Ο Θεός μακαρίσει τον. Πέθανε. Ναι. Εφέρισε τον άσχη μια αρρώσκια. Ένα μήνα λεσάπιζε και παούριζε μέσα στο στρώμα. Τι να μου πήρε μαζί του. Το μίσος του κόσμου μανιχά. Ξέρεις πόσοι επίανε στο θακιόν του. Μόνον εγώ και ο αρφός του, ο Πετρής. Κανένας άλλος. Ούτε οι αρκάτες του ενέπιαζε. Γιατί χαράμιζαν τους το ψωμί που τους έδινε. Τσούλα να με επικαιρώνονται. Κοπιάστε, το τραπέζι είναι έτοιμο. Άντε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζωή σε λόγο. Κάτσε. Κατάλαβα το πως μόλις τ' άκουσες έβαλες το νου σου να έρθει να την έβρεις. Θέλω να δω τα μούτρα του Πάτσαλου που να μάθει πως ένα σημαίνει. Ένα αριστούργημα, ρε σημαίνω. Το γάτι μου, να πιένει μες τους καφενές, να λέει πως κρέφτει τα αρχαία και πουλάτα. Φάτε τον νόμο. Φάτε τίποτε εκείνος. Και να τον πιάσουν να τα αρνηστεί και να πει πως συγχωράτευκε. Είδαν τον κανένα με τα μάτια του. Άρα για σου μου, ποια εποχή είναι να είναι. Τώρα να ρωτήσουμε τους Σουηδούς. Μια φορά, ό,τι βράμε δαμέ, εμπού την αρχαϊκή νησιάμε τη ρωμαϊκή περίοδο, έτσι λαλού. Μαζί το κοπέλι μου, μαζί τους ποιος είναι. Είναι ένας αρχαιολόγος. Μα Κυπρέος. Ναι. Μόλις εξεσκόλησε το πανεπιστήμιο. Οι Σουηδοί πεντίζουν τον πολλά. Άκουσα τον κύριο Σβέν Πολάνο ότι είναι να γίνει σπουδαίος. Ωραία. Να αρκέψουμε και να βγάλουμε έναν αρχαιολόγο, όχι μόνο οι ξένοι. Καλό. Απάντα μου. Τι έπαθε, ρε Σίμερ. Τι έπαθες. Εκεί μου υπάρχει κοινή σου φτιά, ρε Γιώργη. Ποιος σου φταίει. Είπαμε στους χίλιες φορές να μην πολλο κατεβαίνεις μέσα στους λάκκους άμα έχουν υγρασία. Μα εσύ τίποτε, το χτύνει και το χτωσέρι. Ώσπου να σε ακατευτείς τελειά και να ησυχάσεις. Δεν μπορώ να μην κατεβαίνω, ρε Γιώργη. Είναι το μεράκι μου. Μόλις τους κοντέψω σαν που να έχουν μαγνήτη και τραβούμε μέσα. Τράβα και σου τώρα, αφού σ' αρέσει και να βουθούν τα πόθια σου μέσα στην υγρασία όλη μέρα. Ένα τίποτε. Ένα μου περάσει. Να σου γνωρίσω τον καλύτερο μας εργάτη, τον Σημεώ. Γεια σου, Σημεώ. Ο κύριος είναι πατριώτης σας, αρχαιολόγος. Ήρθε να δουλέψει μαζί μας. Έχω ευχαρίστηση. Μα τι βρέτε εδώ. Μια κούπα μπρούτζενη. Μπρούτζενη. Είναι αυτή του Πάτσαλου, ε. Είσαι τυχομενός, Σημεώ. Ήξερες που ακριβώς να ψάξεις να τη βρεις. Και καμιά φιλοσοφία. Μα ποιος είναι ο Πάτσαλος. Ένας αρχαιοκάπηλος που δάμε στην περιοχή. Γυρίζει τη νύχτα και πιάνει τα αρχαία και πουλίτα. Αλλά τον την κούπα. Επήρεν τη για προύντζερη το μανογκή, κύρος, έτσι την επένδυσε. Τούτους όλους χρειάζεται τους μια γέρη τιμωρία. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα να κλέφτουν τα αρχαία και να τα πουλούν. Σαν να ξεριζώνουν την ιστορία του τόπου μας, τον πολιτισμό μας. Να γιάσει το στόμα σου. Αξίζει τους να πάσουν όλοι φυλακοί. Οι νόμοι πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι. Κάθε μέρα που περνάει ζημιά. Μα αν θα δουλεύεις δαμέ, πρέπει να συνηθίσεις και τα νερά, και τα πυλά, και τα χώματα. Τώρα με μένα. Σημεώ. Ναι. Άντε. Σαν να έχεις δίκιο σου. Άντε, δώσ' μου το κασμαδάκι σου να πούμε μες τον τάφο και που ξέρεις. Μπορεί να βρω κι εγώ καμιά κούπα μπρούτζενη. Thank you.
Γεια σας. Καλές δουλειές. Σκολ. Πολύ ωραίο. Σαν ο κρασί της Κύπρου δεν βρίσκεις πουθενά. Μπορεί να τελειώσουν οι ένας καφές, θα κάνουμε έναν τσιμπούσι τα πάνω και να το θυμάστε πολύ καιρό. Και να σας πω και κάτι τσατίσματα. Να μην τα ξηγάσετε ποτέ σας. Μα, τσατίσματα σημαίνω. Άντε, άντε ρε σημαίνω, πέμας κανένα. Ω, για να γίνει τούτη δουλειά και να βρούμε έναν γεία. Πολλά ριαλιά ήρθα μας και που τη Σουηδία. Μπράβο, πολύ ωραία. Σίγουρα θα είναι σπουδαίο γλέντι Σιμεό. Αν οργανώσουμε μάλιστα και αγώνες δρόμου, δεν θα του λείπει τίποτα. Αρέσκει σου να βουράς, κυρία. Είναι το πάθος μου. Στο σχολείο ήμουν πρωταθλητής. Κανένας δεν κατάφερε ποτέ να με νικήσει στο τρέξιμο. Πάει στοίχημα πως εγώ να σου ρέξω. Βάζω. Μέχρι πού θέλεις να τρέξουμε? Είσαμε ζήνον το δέντρο τσιπάνω. Σύμφωνοι Σιμεό, ο φίλος μας από εδώ θα μας δώσει το σύνθημα. Λοιπόν, λάβετε θέσεις. Έτοιμοι, μπρος! Σιμεό, αού το πόη μου. Να πω καθαρά, ρε Σιμεό. Τι συμβαίνει σημείο? Εν το πόντο, κύριε Σβένε, πόντο, παγιά. Μη φοβάσαι σημείο, θα σου περάσει. Θα γίνεις καλά. Κουράσεις. Σιγά, σιγά. Εντάξει, σιγά.